Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά μαζί εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του τηλεάς, στην εκπομπή Ελλήνων Έγερσης. Ξεκινώ τη σημερινή εκπομπή λέγοντας το εξής. Χθες δεν έκανα εκπομπή όπως είδατε, όσοι παρακολουθείτε σταθερά αυτό το πρόγραμμα, αλλά παίξαμε επανάληψη την εκπομπή της Τετάρτης. Τούτο συνέβη διότι χθες βρέθηκα στην Λευκοσία μέχρι σήμερα το πρωί από όπου και επέστρεψα. Συμμετέχουν εκ μέρους του Λαϊκού Ορθοδόξου Αγιαρμού στην Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνος, η οποία είχε το ετήσιο συνέδριό της στη Λευκοσία με τη συμμετοχή πολλών ξένων βουλευτών και γερουσιαστών από τις ΗΠΑ αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου συζητήσαμε για πάρα πολλές ώρες από το μεσημέρι χθες μέχρι αργά το βράδυ, με τη συμμετοχή και πολλών υπουργών της Κυπριακής Κυβερνήσεως και του Προέδρου της Κυπριακής Βουλής, του κ. Κάρογιαν, και Προέδρου του ΔΥΚΟ, για το πώς εκτελήσονται οι διαπραγματεύσεις, για το πώς εξελίσσεται όλη αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία και για το πού πάει το πράγμα. Ήταν μια κοπιώδης ημέρα για μένα, αλλά πολύ σημαντική, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, η Κύπρος μας είναι η ψυχή μας. Και κανένας ο οποίος θέλει να υπερηφανεύεται και να αισθάνεται πραγματικός Έλλην δεν μπορεί να ξεχνάει τον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού. Ενώ λοιπόν βρίσκομαι σε αυτές τις συζητήσεις και μάλιστα έχω μόλις φτάσει στο συνέδριο και έχω ξεκινήσει τη συζήτησή μου με ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο και θερμό φιλέλληνα, και αναφέρομαι για όσους γνωρίζουν τα της αμερικανικής πολιτικής, με τον γερουσιαστή Μπομ Μενέντες. Ο Μπομ Μενέντες είναι στην γερουσία ο διάδοχος όσον αφορά την προάσπιση των ελληνικών θεμάτων του Πολ Σαρμπάνης. Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο, αν θυμάστε, πέρσι είχε μπλοκάρει τον διορισμό του νέου Αμερικανού πρέσβη στα Σκόπια, επειδή του είχε κάνει ερώτηση ποιοι πιστεύει ότι ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες, Έλληνες ή Σλάβοι. Και επειδή απέντησε αυτό που επρόκειτο να διοριστεί, δεν είμαι στη θέση να γνωρίζω αυτά θέμα των ιστορικών, σηκώθηκε αυτό και λέει: αν νομίζετε ότι ήταν θέμα των ιστορικών, εάν οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν Έλληνες ή Σλάβοι, που οι Σλάβοι πήγαν εκεί μετά από τόσους αιώνες, δεν κάνετε για αυτή τη θέση, και του μπλόκαρε δια τη ασκήσεω του δικαιώματό του τη αρνησικηρία τον διορισμό στην πρεσβεία την Αμερικανική των Σκοπίων. Το λέω για να καταλάβετε για ποιο πρόσωπο μιλάμε. Για ένα πρόσωπο που υποστηρίζει τι ελληνικέ θέσει όπου και όπω μπορεί περισσότερο. Ενώ λοιπόν έχω να συνομιλήσω με τόσο σοβαρά θέματα και να μεταφέρω τις απόψεις του Προέδρου, του λαού και του κόμματός μας για το τι πρέπει να γίνει και το πώς πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε αυτό το μεγάλο εθνικό μας θέμα, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι μήνες που θα ακολουθήσουν είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για το Κυπριακό, λόγω της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας που θα κρυθεί το Δεκέμβριο. Και εκεί πιέζουν οι Αμερικάνοι και ο ξένος παράγων να φανεί η Τουρκία ότι έχει κάνει πρόοδο στο Κυπριακό για να μην χρησιμοποιηθεί αυτό ως θέμα που θα μπλοκάρει την περαιτέρω πορεία της. Έχω τηλέφωνο από το γραφείο μου να με ενημερώσουν, λέει, ότι στο τροκτικό έχει βγει μια ανακοίνωση η οποία λέει και τώρα θα δείτε τι έχει να γίνει και τώρα μάθαμε και μας ήρθε το mail και ο Γεωργιάδης και ο Βελόπουλος που έχουν έναν Γιώργο Έλληνα από τη Φλόριντα, κάτι παραμύθια της χαλιμέας. Αγαπητοί φίλοι του τροκτικού, θα σου το πω για τελευταία φορά. Σοβαρευτείτε. Το τροκτικό δεν είναι για πέταμα. Είναι ένα blog, του οποίου εγώ έχω πει πολλές φορές ότι το παρακολουθώ σχεδόν επί καθημερινής βάσεως, όπως και χιλιάδες άλλοι. Έχει μεταφέρει πολλές ειδήσεις και τους έχω συγχαρεί και εγώ πολύ γι' αυτό. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός της προσπάθειας να κλείσει. Και αυτό όπως και οποιοδήποτε άλλο blog φυσικά. Όμως, για να μην χάσετε όλη αυτή την επισκεψιμότητα και όλη αυτή την θέση που έχετε καταλάβει, πρέπει να παραμείνετε σοβαροί. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είναι παιδιάστικα κινήσεων παιδιών δημοτικού. Λες και είμαστε στην εποχή εκείνη που κάναμε κόψε και κόβαμε, ξέρω εγώ, τα χέρια. Λοιπόν, τι είδους μήνυμα είναι τώρα θα δείτε τι έχει να γίνει και τα μάθαμε όλα και κάτι τέτοια. Ό,τι έχετε να γράψετε, σας παρακαλώ πολύ, για το άτομο μου που με αφορά προσωπικώς, να το γράφετε εφόσον διασταυρώνετε ότι είναι αληθές, αυθορή και παραχρήμα. Διότι όλοι όσοι είμαστε δημόσια πρόσωπα, για να γίνουμε δημόσια πρόσωπα και για να λάβουμε αυτή την απόφαση, έχουμε αποφασίσει ότι θα γινόμεθα αντικείμενο κριτικής. Σας προκαλώ λοιπόν ως προς το άτομο μου,
αμέσως να δημοσιεύεται οτιδήποτε θεωρείτε ότι πρέπει να δημοσιευθεί. Μόνο σας θερμοπαρακαλώ για το δικό σας και για το δικό μου καλό βέβαια, για να μην γίνομαι υποκείμενο σκοφαντίας, να ελέγχετε κάτι πρώτο το γράφετε. Τώρα, τι είναι μήνυμα σε ένα blog? Τώρα θα δείτε τι έχει να γίνει και τώρα τα μάθαμε όλα για να βάζει ο καθένας μπαίνει μέσα και να σκέφτεται τι μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, ως προς αυτό που γράψατε χθες, έστειλα και την απάντηση και βάλα την απάντηση μου και σε ευχαριστώ. Το λέω για όσους δεν έχουν τυχόν μπει στο ερωτικό χθες. Γράψαν λοιπόν ότι εγώ λέει έχω κάποια σχέση με κάποιον Γιώργο Έλληνα από τη Φλόριντα. Φανταστικά παραμύθια τη καλή. Ούτε ξέρω το ίδιο πρόσωπο, ούτε έχω πάει ποτέ ζωή μου στη Φλόριντα. Έχω πάει πολλέ φορέ στην Αμερική. Στη Φλόριντα δεν έτυχε η τύχη. Δεν έτυχε να με φέρει με στη μισή χάρη μου. Πιστεύω και θέλω πάρα πολύ να πάω φυσικά και εκεί. Λοιπόν, δεν έχει τύχη να γνωρίσω ποτέ ένα τέτοιο πρόσωπο. Μου είναι παντελώ άγνωστο. Και κάθε τώρα και γράφεται εκεί. Σαν ένα περιοδικό, με το πω και αυτό, που βγήκε προχθέ, δεν λέω το τίτλο για να κάνω διαφήμιση. Με πρωτοσέλιδο, τσακώθηκε λέει ο Άδωνης για την Ευγενία και κάτι τέτοια. Και γίνεται τώρα ένα παντελώς φανταστικό ρεπορτάζ, όχι ρεπορτάζ, παντελώς φανταστικό δημοσίευμα, που δεν έχει καμία σχέση. Εγώ το διάβασα όπως και όλοι οι υπόλοιποι από το προεδρικό. Αφού λέει καλά για μένα, γράφει. Πώς δεν είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά. Μα τελείως φανταστικό, μα δεν είχε ίχνος αληθείας. Το παίξανε και στο Star, στο Δελτίο, με πέναν τηλέφωνο, μου στέλναν mail, μα τι έγινε. Μα δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Δηλαδή τώρα θα αρχίσουμε τώρα να μιλάμε επί φανταστικών γεγονότων, να γινόμεθα εμείς τα δημόσια πρόσωπα αντικείμενο κριτικής. Σωστό είναι αυτό. Να γινόμεθα αντικείμενο σκληρής κριτικής. Έτσι ορθότερον. Αλλά δεν μπορούμε συνεχώς να απολογούμε σε παραμύθια. Λοιπόν, όλο αυτό που δημοσιεύθηκε χθες στο μέτρο που με αφορά είναι παντελώς ένα μεγάλο παραμύθι. Και παρακαλώ πολύ τους ανθρώπους των τροπικών να είναι έτσι προσεκτικότεροι. Γιατί έχει αρχίσει να γίνεται κουραστική αυτή η ιστορία. Λοιπόν, τώρα κλείνω αυτό το κεφάλαιο και πάω λίγο παρακάτω. Έχει πάει πάρα πολύ καλά και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Γιατί από προχθές που το είπαμε στην εκπομπή και χθες που ξανακούστηκε, έχει υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο βιβλιοπωλείο του φίλου μου του Ιωάννου του Γιαννάκερα, των εκδόσεων Πελασγός, στην διαδικασία, στην εκστρατεία συλλογής χρημάτων για την θεμελίωση του Ιερού Ναού του Γεωργίου του Ελευθερωτού στο Βίτσι, τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολλοί φίλοι έσπευσαν να τηλεφωνήσουν στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Πελασγός. Όσοι δεν έχετε το τηλέφωνο, μπορείτε από τα τηλέφωνα των εκδόσεων Γεωργιάδη, που βλέπετε στην οθόνη, να τηλεφωνήσει εκδόσεις και να σας δώσω το τηλέφωνο του φίλου μου του Γιάννη του Γιαννάκενα. Και είναι πολύ ευτυχές το ότι πλούσιος κόσμος έσπευσε να ανταποκριθεί και να δώσει χρήματα για να μπει επιτέλους ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου του Ελευθερωτού στο Βίτσι και να τιμήσουμε αυτούς τους οποίους έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Εμείς αυτούς που πολεμούν για την πατρίδα δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και επί τη ευκαιρία να εκφράσω και δημοσίως τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του πιλότου, του ήρωος αυτού. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες, οι οποίοι την ώρα του καθήκοντος για να σβήσει μια φωτιά έχασε τη ζωή του. Αυτό το πράγμα είναι ο ορισμός του ήρωος. Κάποιος που αψηφά τον φόβο του θανάτου για να πράξει το χρέος του. Ο άνθρωπος αυτός που έχασε χθες τη ζωή του στη Ζάκη, στην Κεφαλονιά, ήταν ένας πραγματικός ήρωας και πρέπει να τον τιμούμε γι' αυτό και πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω στην οικογένειά του για να μην αισθανθούν όσο αυτό είναι δυνατόν την απώλεια τα παιδιά του και τα μέλη της οικογένειάς του. Αυτή είναι τα παραδείγματα που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας και πρέπει να βάλουμε μπροστά στην πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτά ως προς την έναρξη της σημερινής μας εκπομπής.